Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας τρίτο μέρος, πολιτική συζήτηση. Φιλοξενούμε υποψήφιους βουλευτές σε επίπεδο Ηρακλείου στο τρίτο μέρος, με φόντο την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου. Θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Γεωργία Μιλάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιατόπουλο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Την κυρία Μαρία Μαρή, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, κυρία Μαρή. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Βαγγέλη Σοφίου, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το βασικό ερώτημα, κυρία Μιλάκη, να ξεκινήσω με εσάς με το διακύβευμα μιας δεύτερης κάλπης και μιας εξίσου κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Το διακύβευμα είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που αποτυπώθηκε στις 21 Μαΐου στις κάλπες με την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, η Νέα Δημοκρατία να είναι κυβέρνηση την επόμενη τετραετία. Θα πρέπει και αυτή τη φορά να το δούμε να αποτυπώνεται στην πράξη. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς, κύριε Παναγιατόπουλο, ότι οι κάλπες είναι άδειες. Επομένως, καλούμε όλους τους πολίτες να επιστρέψουν και να ψηφίσουν. Και να ψηφίσουν με βάση αυτό που έκριναν ότι θα είναι σωστό για τη χώρα και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, να είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κυρία Μαρή. Διακύβευμα. Το διακύβευμα των εκλογών. Αυτή η καινούρια εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας, όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Μιλάκη, είναι καινούριες εκλογές, είναι άλλες εκλογές. Δεν έχουν σχέση με τις προηγούμενες. Βέβαια, οι προηγούμενες είναι αυτές που άφησαν και βαρύ το αποτυπωμά τους για το κόμμα μας. Όμως, έχουμε μπει σε ένα μεγάλο αγώνα, ένα μήνα τώρα, για να αναδείξουμε το εξής και να πούμε το εξής, ότι σε αυτές τις εκλογές διακυβεύονται σπουδαία πράγματα. Διακυβεύεται το πώς θέμε αυτή τη χώρα αύριο. Θέμε τη δημοκρατία μας ισχυρή, θέλουμε όμως και την κοινωνία δίπλα σε αυτή ισχυρή. Μια κοινωνία που να μετριαστούν, αν όχι να εκλείψουν, τα προβλήματα που υπήρχαν και υπάρχουν το προηγούμενο διάστημα. Γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο, την μικρή του ενός μήνα, από τη μία εκλογική διαδικασία στην άλλη, δυστυχώς είδαμε με τον πιο τραγικό τρόπο να έρχονται στο προσκήνιο, να συμβαίνουν μάλλον, όχι απλώς να έρχονται στο προσκήνιο, πράγματα που ταλάνισαν την ελληνική κοινωνία. Οπότε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αυτό που θέλουμε να πούμε στον κόσμο, ένα ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί να είναι εκεί, να διεκδικεί γι' αυτόν, αυτό δηλαδή που έκανε. Μάλιστα. Όλο αυτό τον καιρό. Θα μιλήσουμε σε δεύτερη φάση για τους στόχους του κάθε κόμματος ξεχωριστά. Να κλείσουμε λίγο αυτή την ενότητα, κύριε Σοφίου, με το διακύβευμα της προσεκούς Κυριακής. Καταρχάς, είναι μια εκλογική μάχη, η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, μιας και μέχρι πριν λίγο καιρό από τις εκλογές υπήρχαν πρόθυμοι μνηστήρες για να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ. Οι καινούργιες αυτές εκλογές γίνονται στην ουσία για να εκβιαστεί η ψήφος ενός κόσμου ο οποίος δεν έπεσε στην παγίδα της σταθερότητας που έθετε κυρίως η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Μια σταθερότητα που ποτέ πραγματικά δεν αμφισβητήθηκε, ακόμα και σε περιόδους που υπήρχαν κυβερνήσεις συνεργασίας, βρέθηκε τρόπος ώστε το ίδιο το σύστημα να ξεπεράσει τους όποιους κλειδονισμούς και να συνεχίσει να περνάει απρόσκοπτα τα μέτρα τα οποία ήταν κυρίως σε βάρος του λαού. Άρα για μας το διακύβευμα είναι την επόμενη μέρα των εκλογών να υπάρχει απέναντι στη δεδομένη κυβέρνηση που θα υπάρχει την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, μια ισχυρή αντιπολίτευση, την οποία μπορεί να την κάνει μόνο το ΚΚΕ, να είναι μια μαχητική, αυθεντική, λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε μέτρα προαποφασισμένα και τα οποία εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που θα κυβερνήσει έχουν δείξει ανοχή και έχουν συνενέσει σε μεγάλο βαθμό και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι είμαστε εν μέσω των μέτρων που περνάνε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη έχουν περάσει 200 μέτρα, ακολουθούν άλλα 350. Μιλάμε για μέτρα τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους σε βάρος του ελληνικού λαού και στα οποία συμφωνούν και τα τρία κόμματα τα οποία διεκδικούν την εξουσία. Άρα από αυτή την άποψη χρειάζεται δυνατή αντιπολίτευση και το ΚΚΕ θα είναι μαχητικός υπερασπιστής των εργασιακών
δικαιωμάτων, αλλά και των δικαιωμάτων συνολικά του λαού. Κυρία Μιλάκη, πώς αντιλαμβάνεστε στη Νέα Δημοκρατία τον όρο συνεργασία, με δεδομένο βέβαια το αποτέλεσμα της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης, που σας έδωσε έναν αέρα 20 μονάδων και από το ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Παναγιώτοπουλε, συνεργασία ως έννοια έχει πάψει να υπάρχει, γιατί από τη στιγμή που ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, που ήταν πιο κοντά στις δικές μας προγραμματικές συγκλήσεις, ας πούμε, θα μπορούσε να συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης, έθεσε ως όρο ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση αυτό να συμβεί ποτέ. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές έχει 149 βουλευτές, δεν θα κάνει καμία συνεργασία μαζί της, πάβει να υπάρχει ως έννοια η συνεργασία. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης κονταροχτυπιούνται, θα το πω έτσι απλά, για το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος δεύτερος. Άρα δεν μιλάμε πια για αξιωματική αντιπολίτευση με την έννοια αυτή που γνωρίζαμε ως τώρα, αλλά για μία διαμάχη ανάμεσα στα δύο επόμενα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ποιος θα διεκδικήσει την πρωτιά και πόση διαφορά θα έχουν μεταξύ τους τελικά. Επομένως, έχουν αλλάξει τελείως οι ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Εμάς αυτό δεν μας αφορά. Μας αφορά αυτό που εξ αρχής έχει θέσει ως προϋπόθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή το να διεκδικήσουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι αριθμητικά αυτοβίναμη με την έννοια του πόσους ακριβώς βουλευτές θα πρέπει να έχουμε. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς 180 βουλευτές για να πει ότι είναι αυτοβίναμη κυβέρνηση, αλλά να μπορεί να έχει μια τέτοια δύναμη, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει τις αλλαγές τις επόμενες μέρες, βασικές καινοτόμες αλλαγές που μπορούν να οδηγήσουν αυτή τη χώρα σε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και για τα παιδιά μας. Μάλιστα. Κυρία Μαρή, κατεβαίνετε στις εκλογές με το ίδιο πρόγραμμα το οποίο υπερασπιστήκατε και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Τι μπορεί να αλλάξει? Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα, το βραχή διάστημα που πέρασε, που μεσολάβησε από τη μια εκλογική αναμέτρηση στην άλλη, είπα και προηγουμένως ότι ήρθαν στην επιφάνεια, για μια ακόμα φορά θα πω εγώ, γεγονότα που ταλάνισαν την ελληνική κοινωνία. Υπενθυμίζω τους τρεις θανάτους ανθρώπων μας περιμένοντας το ΕΚΑΒ. Σε ποια χώρα της Ευρώπης θα μπορούμε να το δούμε αυτό έτσι εύκολα να συμβαίνει? Είδαμε ένα άλλο γεγονός που ταλάνισε και είναι πρόσφατο και αυτό με το ναυάγιο που έγινε. Και όχι μόνο αυτά, αλλά όμως θέματα που ετέθησαν από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο κύριος πνευματικός, ο εξαίρετος αυτός επιστήμονας, αλλά που όχι εν τη ρήμη του λόγου, είπε ο άνθρωπος αυτό που πραγματικά πιστεύει η Νέα Δημοκρατία για την υγεία. Για ποιο άλλο πράγμα να μιλήσω? Για τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, και μάλιστα εδώ οφείλω να πω ότι έτρεξε και ο κύριος Ανδρουλάκης να πει ότι θα το συζητήσουμε, θα συζητούσαμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για τον κύριο Άδωνη που είπε θέλουμε 180 βουλευτές για να μπορούμε να κάνουμε και αλλαγή του συντάγματος. Για ποια από όλα αυτά τα πράγματα? Οπότε ο κόσμος αυτά θα πρέπει... Εντάξει, έκανε μια δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αυτή την τοποθέτηση. Ναι, αλλά τους ξεφεύγουν πράγματα τα οποία έχουν το συμβολισμό τους και τη σημασία τους, θα μου επιτρέψετε. Εντάξει, θα πει κάποιος ο κύριος Κατρού, μέλος του ξέφυγε, λοιπόν, κάτι παραμονές στον εκλογή. Όχι, το πρόγραμμά μας ήταν ξεκάθαρο και διατυπωμένο. Λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Κατρούγκαλο, και είδατε και τα αντανακλαστικά. Γιατί τα αντανακλαστικά. Κάτω πρωθυπουργού, ό,τι αφορά του βουλευτέ. Εντός αγωγικών. Δεν άκουσα τι είπε η κυρία Μιλάκη. Δεν σας πρόσεξα. Ξεκάθαρα και τα αντανακλαστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τους βουλευτές που εξέφρασαν τις απόψεις τους. Αυτόματα. Ναι, σηκώθηκε μεγάλο ντόρο με τις δηλώσεις του κυρίου πνευματικού. Και απομακρύνθηκε. Ναι, ναι, δεν λέει κανένας όχι. Δεν λέει κανένας όχι προς Θεού. Λοιπόν, τα αντανακλαστικά, αφήστε τα τώρα. Να μην συζητήσουμε το θέμα αυτό που ετέθη για τους μειονοτικούς με τη μειονότητα στη Ροδόπη, ότι βγήκε από τις λίστες, απομακρύνθηκε από τις λίστες του κόμματος κατόπιν εορτής και αφού ζητούσε από τον κύριο Τσίπρα να βγουν οι βουλευτές να κάνουν τις Ροδόπης, να κάνουν δήλωση ότι δεν είναι Έλληνες
Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, αλλά γιατί να μην την κάνετε δήλωση, θα έχει τελειώσει όχι, το θέμα δήλωση, εδώ και μέρες. Όταν κατεβαίνουν υποψήφοι βουλευτές, έτσι, λοιπόν, το Σύνταγμα, ο Άριος Πάγος, μας, όλους μας τι κάνει, εγκρίνει ή όχι, την Έλληνες πολίτες είναι. Έτσι, Έλληνες πολίτες είναι. Άρα έχουν το δικαίωμα. Θα βγουν και θα πούν. Και ξέρατε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν θέλω να αναλωθεί εκεί η συζήτηση, ναι, ότι το χαρτί που έστειλε στο έγγραφο της ΕΕΠ αναφερόταν και να, θέλω να πω, σε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που αφού αναγκάστηκε ο κύριος Τσίπρας να πει ότι και αυτός εμπεριέχεται μέσα σε αυτόν πληροφορίες, μετά... Μάλιστα, λοιπόν. Οι εντυπώσεις να δημιουργούνται, οι εντυπώσεις, στην ουσία πάσχομαι. Κύριε Σοφίο, καταγράψατε μια αυξημένη δυναμική στις προηγούμενες εκλογές. Στόχος είναι να πάτε ένα βήμα παραπέρα? Σαφώς. Είναι ρεαλιστικό το σενάριο? Αυτό που εκφράστηκε εν μέρη στις προηγούμενες εκλογές 21 Μάη, ένας κόσμος ο οποίος για πρώτη φορά στήριξε το ΚΚΕ, είτε γιατί το εκτιμάει, είτε γιατί το είδε να πρωτοστατεί σε μεγάλους λαϊκούς αγώνες που έγιναν για μια σειρά ζητήματα της καθημερινότητας και προβλήματα. Αλλά ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι που δεν έκαναν το βήμα και απλά μένουν στην εκτίμηση, θεωρούμε ότι χρειάζεται τώρα να το ενισχύσουν ακόμα πιο αποφασιστικά, γιατί είναι νομίζω χαρακτηριστική η συζήτηση που γίνεται και πολύ αποκαλυπτική, το ότι δηλαδή ο ένας στην πραγματικότητα βγάζει τα άπλυτα του άλλου στη φόρα, ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις και καθαιρέσεις, να το πούμε έτσι, από ψηφοδέλτια στην πραγματικότητα. Λες και δεν ήξεραν δηλαδή οι πολιτικοί αρχηγοί τις απόψεις των βουλευτών τους ή των υποψηφίων τους. Αποκαλύπτει στην πραγματικότητα ότι υπάρχει μια στρατηγική σύμπλευση σε βασικά ζητήματα. Για παράδειγμα, να σχολιάσω δύο ζητήματα σε σχέση με τα προηγούμενα που υπόθηκαν. Σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που η Νέα Δημοκρατία στην ουσία έχει θέσει το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16, την προσπάθεια του οποίου να αναθεωρηθεί έχουν κάνει και στο παρελθόν, αλλά και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχουν Χάρβαρντ στην Ελλάδα, δεν θέλουμε απλά κακής ποιότητας. Η εκφούφουτος είπε συγκεκριμένα επιλέξει. Αντίστοιχα, για τα ζητήματα με αφορμή το ναυάγιο στην Πύλο, μην ξεχνάμε ότι η ένταση της καταστολής και οι επεμβάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ στους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε σαν ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά και συμφωνούμε και έχουν συμφωνήσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις και αυτή η ένταση της καταστολής έχει οδηγήσει ανθρώπους να μπλέκονται σε κυκλώματα διακίνησης και να θαλασσοπνίγονται μέσα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν συμφωνήσει όλοι και στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το 2016, αλλά και στο Δουβλίνο, το οποίο στην πραγματικότητα εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες υποδοχής. Άρα λοιπόν η όποια αντιπαράθεση είναι αποκαλυπτική, ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια κοινή σύμπλευση σε στρατηγικά ζητήματα και επομένως η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι καθοριστικός παράγοντας λοιπόν για μια μαχητική αντιπολίτευση. Κυρία Μαρή, σας προβληματίζει το γεγονός ότι χάσατε την δυναμική σας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης? Για σαφώς. Πρώτη φορά μπλε η περιφέρεια. Σαφώς. Πάντα όταν συμβαίνει μια τέτοια και πάρα πολύ βαριά ήττα, φυσικά έχετε πρέπει να σε προβληματίζει. Τώρα είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, η ώρα της μάχης. Λοιπόν, φυσικά. Για να κατέβετε στη δεύτερη μάχη, θα πρέπει να έχετε καταλήξει κάποια λάθη τα οποία έγιναν. Πού εστιάζετε, πού πιστεύετε ότι είναι θέμα επικοινωνιακό, θέμα στρατηγικής, θέμα αυτογκόλ στο παραένα? Τι πιστεύετε ότι συνέβη και πρέπει να αλλάξει? Πολλοί παράγοντες. Η ήττα δεν έχει, όπως σε μια νίκη, έτσι και μια ήττα, υπάρχουν σε αυτήν πολυπαραγοντικοί, είναι οι λόγοι που σε οδηγούν στη μία ή στην άλλη κατάσταση. Αυτό που πιστεύω ότι δεν κατορθώσαμε να κάνουμε το προηγούμενο διάστημα και το βλέπω να συμβαίνει αυτό, είναι η επαφή, η πιο ουσιαστική επαφή με τον κόσμο, δηλαδή. Και δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που ήταν ο αίτιος αυτής της κατάστασης. Με ένα σωρό γεγονότα που συνέβαιναν, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την ήττα μας, έτσι, αποπροσανατόλιζαν την
την κουβέντα και την πήγαιναν αλλού. Σε επίπεδο Κρήτης, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο. Το πώς αυτό το έργο το επικοινωνείς ή πώς οι άλλοι έρχονται, χάριν εντυπωσιασμού θα πω πάλι, να καρποθούν αυτά που έκανες εσύ όλο το διάστημα. Να μιλήσω για το Μουσείο Μεσαράς, που είναι και τα του οίκου μου. Λοιπόν, εγγενιάστηκε προεκλογικά εν μέσω διορισμών δοτών δουσού στα μουσεία. Λοιπόν, ένα Μουσείο Μεσαράς που ξεκίνησε το 2012, αλλά όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πότε ολοκληρώθηκε η μουσιολογική μελέτη, πότε γίναν δηλαδή τη συμβολή, και πας να εγγενιάσεις προεκλογικά ένα μουσείο για να, πώς το λένε, για να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Και όχι μόνο αυτά, ένα σωρό εμβληματικά έργα, όπως ήταν αυτό του δρόμου της Μεσαράς, λοιπόν, που έρχονται και το περιλαμβάνεται αυτό το έργο στη Νέα Δημοκρατία, πιστώνεται σε αυτή. Ενώ ξέρουμε πόσο είχε δουλέψει και πόσο, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, δεν θα προχωρούσε αυτό το έργο. Έργα εμβληματικά, τα οποία, όπως είναι το νερό στο Ηράκλειο, τόσα έργα υποδομής που εντάχθηκαν στο Φιλόδημο κτλ. Η κόμβη της Αγίας Πελαγίας. Έργα τα οποία ο κόσμος όμως, εδώ δεν είδατε, να το πω τώρα και για να ευθυμίσουμε, σε ένα TikTok που ανέβασε ο Τσίπρας και ο οποίος έλεγε ποιος κατήργησε τα ασφάλιστρα από τα νοσοκομεία και δεν ήξερε κανένας πολύ. Ποιος το έκανε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, νέοι άνθρωποι. Κυρία Μιλάκη, χρειάζεται ένα φρένο καμιά φορά και στην υπέρμετρη αισιοδοξία που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή και στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, η εφορία καμιά φορά φέρνει και αυτόν τον γκολ. Να, θα σας διορθώσω όμως, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν υπάρχει υπέρμετρη αισιοδοξία. Όπως είπα και στην αρχή. Όπως όταν λέτε ότι θέλετε σίγουρα ένα ποσοστό το οποίο θα αυξηθεί και θα αγγίξει ακόμα και το 46-47%. Κοινό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο και είμαστε πολύ συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί το ποσοστό της προηγούμενης εκλογικής. Από το ρεπορτάζ που κάνω, υπάρχουν στελέχη όμως, που το αναφέρουν. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το ποσοστό της 21ης Μαΐου κανένας δεν το περίμενε. Επομένως, δεν μπορούμε να λειτουργούμε ένας αυτή τη στιγμή με σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία και σίγουρα υπάρχει, όπως είπα και στην αρχή, μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Εκεί θα μείνουμε. Στο γεγονός ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον κόσμο, να δείξουμε το πρόγραμμά μας, να πείσουμε τους ανθρώπους, εκείνους που μας ψήφισαν, αλλά και τους πολίτες οι οποίοι δεν μας ψήφισαν, να έρθουν κοντά μας και να αυξήσουμε περαιτέρω αυτό το ποσοστό, μιλώντας μαζί τους, συζητώντας για τα καθημερινά τους προβλήματα και αποτυπώνοντας την πράξη το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, το έργο που παρήγαγε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Σε σχέση με την προηγούμενη κάλπη που έχετε εστιάσει. Νομίζω ότι τα βασικά ζητήματα αυτής της επόμενης τετραετίας, πρώτο και κύριο, είναι η υγεία. Δεύτερο είναι η εκπαίδευση και έχει να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι, γιατί θα πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από τα στενά πλαίσια μέσα στα οποία κινούμαστε ως χώρα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια η Κύπρος έχει τα τελευταία 5 χρόνια, τα οποία λειτουργούν με ιδανικές συνθήκες και προσελκύουν πάρα πολλούς φοιτητές. Ένα αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης που ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από λίγες μέρες έχει τόσες αιτήσεις που δεν μπορούμε να τις καλύψουμε. Τώρα θα πει κάποιος. Η παγκόσμια κοινότητα αλλάζει. Γιατί δεν πάμε να φτιάξουμε λίγο τα δημόσια πανεπιστήμια σε πρώτη φάση, για να τα τελειοποιήσουμε και μετά να ξεκινήσει μια συζήτηση αναφορικά και με την ιδιωτική εκπαίδευση. Νομίζω ότι αυτά θα πει κάποιος. Θα πει κάποιος αυτό, αλλά θα πει κάποιος και ότι αυτά θα πρέπει να πάνε παράλληλα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή, τώρα θα πει κάποιος άλλος εδώ να έχουν κατορθώσει σε μια μασχάλη τώρα καρπούζι να τα βγάλουμε πέρα και για να λειτουργήσουν καλύτερα τα δημόσια πανεπιστήμια, θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική τα επόμενα χρόνια που θα έχει να κάνει και με τη χρηματοδότηση της έρευνας μέσω ιδιωτικών φορέων, και αυτό όλο δεν μπορεί να το αναλάβει εξ ολοκλήρου το κράτος. Θα πρέπει να το δούμε αυτό σαν ένα γεγονός το οποίο γίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα προηγμένα κράτη της δυτικής κοινωνίας, και θα πρέπει και εμείς να συμμορφωθούμε με αυτούς τους κανόνες αν θέλουμε να παράξουμε τα επόμενα χρόνια πανεπιστήμια που θα είναι ανταγωνιστικά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με το εξωτερικό, θα προσελκύουν φοιτητές αλλά και μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές και ερευνητές, και θα αναπτύξουμε ένα πεδίο έρευνας και καινοτομίας που θα είναι πρότυπο στην Ευρώπη. Και να μην σταθούμε. Έρευνας.
Αλλά θέλω να σας πω λίγο και στο κομμάτι της υγείας, το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σωστά. Το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει την επομένη των εκλογών από τη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που υπάρξει αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας στο κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ποιο πρέπει να είναι? Κοιτάξτε, η υγεία είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Τα οποία έχουν αναδειχθεί και ακριβώς, σε επίπεδο Κρήτης. Ακριβώς. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 5 ουσιαστικά διαφορετικούς άξονες που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, κάτι το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει, 500 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα προσπνευματικού ελέγχου, τόσο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ΦΟΒ Γεννηματά με τις μαστογραφίες για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, αλλά για πολλούς άλλους καρκίνους, του παχιώς εντέρου, του πνεύμονα, του τραχύλου της μήτρας, πρόληψη του καρδιαγκιακού κινδύνου, προγράμματα που αφορούν τον προσπνευματικό έλεγχο για τα καρδιαγκιακά νοσήματα, για την υγιεινή των δοντιών με τον Dental Pass που δίνουμε τώρα στα παιδιά τη δυνατότητα να ελεγχθούν την πρώτη σε δεντρική επίσκεψη. Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό της νοσοκομιακής περίθαλψης. Τα νοσοκομεία υστερούν σε υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε ψηφιακή αναβάθμιση. Αυτά τα τρία πράγματα σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία θα πρέπει να γίνουν πράξη την επόμενη μέρα ακριβώς. Το επόμενο είναι η μετανοσοκομιακή φροντίδα που έχει να κάνει με πράγματα ανακοφιστικής φροντίδας, ψυχικής υγείας κλπ. Που τα οποία δεν έχουμε ακόμα κουμπίσει στη χώρα μας. Και φυσικά η φαρμακευτική δαπάνη και άλλα ζητήματα τα οποία είναι hot και θα πρέπει να τα διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Η διαχείριση των επιγόντων του ΕΚΑΒ και όλων όσων έχουν να κάνουν με τα φαινόμενα που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες σαφώς είναι προτεραιότητα. Μάλιστα. Κύριε Σοφίου, θέλω να πω λίγο σε εσάς. Αναφερθήκαμε λίγο στο κομμάτι της δημόσιας υγείας και υπήρξαν και κάποιες καταγγελίες από συντρόφους σας εκεί στο Παγνή, από το Σωματείο Εργαζομένων, το ΠΑΜΕ συγκεκριμένα, τον κύριο Βρύσαλη. Φτάσαμε στο σημείο εργαζόμενοι να λιποθυμούν, να χάνουν σε στήσεις τους με φόντο την υποστελέχωση. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι καλό να ακούμε διακηρύξεις, όμως διαχρονικά έχουμε δει ποια είναι η κατάσταση στην υγεία, η οποία. Ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, αυτή η κακή κατάσταση που υπάρχει στη δημόσια υγεία ενισχύθηκε ακόμα παραπέρα με τα γνωστά αποτελέσματα. Είδαμε δηλαδή εντατικοποίηση της εργασίας του προσωπικού, τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού. Βλέπουμε υποστελέχωση στις δημόσιες υπηρεσίες, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και το αποκορύφωμα φυσικά φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον άνθρωποι να λιποθυμάνε και κάποιοι εννοώ υγειονομικοί αλλά και. Πολίτες να χάνουν τη ζωή τους εκτός νοσοκομείων. Για να μην μπούμε φυσικά για την περίοδο της πανδημίας, πόσος κόσμος, όχι μόνο αυτοί που νόσησαν και πέρασαν το Γολγοθά αυτό, είτε έχασαν τη ζωή τους, είτε τα κατάφεραν, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι είτε είχαν προγραμματισμένα χειρουργία και ακόμα περιμένουν, είτε τα θέματα υγείας τους θεωρήθηκαν. Τα προγραμματισμένα χειρουργία σε επίπεδο Παγνή. Τα ζητήματα υγείας τους θεωρήθηκαν δευτερεύοντα μπροστά στο ζήτημα της πανδημίας. Επομένως, αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να μην λειτουργεί η υγεία με κριτήριο το κόστος. Γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή που είναι το βαρύδι για να υπάρξει ένα δημόσιο σύστημα υγείας, αποκλειστικά δημόσιο για μας, με αποκλειστική χρηματοδότηση από το κράτος, όπου θα καλύπτονται όλες αυτές οι ανάγκες. Η υγεία πρέπει να είναι ένα κοινωνικό αγαθό που δεν πρέπει να μετριέται σε χρήματα. Μάλιστα. Από αυτή την άποψη. Κυρία Μαρή, έχουμε να κάνουμε και με παθογένειες στον τομέα της υγείας, διαχρονικές παθογένειες που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν από καμία κυβέρνηση. Όπως ποιες εννοείτε, το να γίνουν. Το κομμάτι της υποστελέχωσης. Αυτές, τέτοιου είδους. Νόμιζα. Συγγνώμη, δεν αντιλήθηκα την. Άλλου είδους. Φυσικά, φυσικά υπάρχουν. Λοιπόν, όμως να σας θυμίσω. Προσέξτε, λένε όλο. Ξεκινάνε όλοι και λένε διαχρονικά. Αν δεν γινόταν 4 χρόνια, 4,5, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και προς τιμήν τους το αναδεικνύουν και το λένε άνθρωποι που δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πόσα πράγματα ξεκίνησαν και πραγματώθηκαν στην πορεία που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση τα 4,5-7 χρόνια. Και προς επίρρωση αυτών που λέω τώρα, έρχομαι να πω τι, ότι αν δεν είχαν γίνει αυτά, θέλετε να τα πείτε λίγα, θέλετε να τα πούμε εμείς πολλά, ο κόσμος λιγότερα, τα δημόσια νοσοκομεία δεν θα μπορούσαν να σηκώσουν την πανδημία.
Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά και οι αριθμοί μιλούν. Και στο ΕΚΑΒ και σε πόσες κλίνες δημιουργήθηκαν και ένα σωρό πράγματα. Το πώς πετάχτηκαν έξω από τα νοσοκομεία, μου επιτραπεί η έκφραση, εργολάβη, ένα σωρό πράγματα που μπορούμε να πούμε. Έγιναν έργα υποδομής. Τελικά την μετωπίστηκε με πτυχία η πανδημία, έχουν μπερδευτεί. Όχι, η πανδημία, όχι. Όταν έχουμε τόσες χιλιάδες νεκρούς, πώς μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίστηκε με πανδημία. Έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητα σε σχέση με επειδή το. Είπατε ότι δεν θα αντιμετωπίζαμε την πανδημία. Δεν θα αντιμετωπίζαμε την πανδημία έτσι όπως την αντιμετωπίσαμε, εννοώ, όχι επιτυχώς. Τα νοσοκομεία ήταν υποκατάρρευση όταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Έγκριτος δημοσιογράφος είστε, τα καλύπτετε. Τα καλύπτετε χρόνια αυτά τα πράγματα. Τα γνωρίζετε. Εγώ κατέγραφα ότι προβλήματα και επί ΣΥΡΙΖΑ. Και επί ΣΥΡΙΖΑ, σαφώς. Δεν ήρθαμε με ένα μαγικό ραβδάκι να τα κάνουμε όλα τέλεια, αλλά φανταστείτε τι μπορείς να κάνεις μέσα σε 4 χρόνια. Γίνανε αυτό που είπα, είναι ότι μπόρεσαν και στυλώθηκαν στα πόδια τους στα νοσοκομεία για να μπορούν. Να μπορούν έστω την περίοδο αυτή, την πρώτη της πανδημίας του μεγάλου κύματος, έτσι, να μπορούν να ανταποκριθούν. Το τι δεν έγινε στη συνέχεια μέσα στην πανδημία, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί τότε, προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι έκανε, το έκανε υπό ασφυκτικές συνθήκες, ενώ πακτολός χρημάτων έρεε την περίοδο της πανδημίας και πολύ καλά γινότανε. Αλλά όμως, πού διοχετευόταν, ποιες ήταν οι προτεραιότητες. Ακριβώς. Για να ολοκληρώσει η κυρία Μιλάκη, να κλείσουμε την παρένθεση και να πάμε στην τελευταία ενότητα. Κυρία Μιλάκη. Η προτεραιότητα ήταν η υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αυτό αποτυπώθηκε και στο διπλασιασμό των κλινών ΜΕΘ και στον προϋπολογισμό για την υγεία που έχει φτάσει στα 5,2 δις έναντι 3,4 που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Θέλω να τονίσω γιατί το λέμε συνεχώς και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε σωστή διάσταση. Δεν έχουν πεθάνει περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει μια υπερβάλλουσα θνητότητα, δηλαδή αυτό που υπερβαίνει την κανονική θνητότητα και οφείλεται στον κορονοϊό είναι ένα 10%. Είναι αντίστοιχα τα ποσοστά με όλες τις δυτικές χώρες. Επομένως, την πανδημία με την υποστήριξη των νοσηλευτών μας και των γιατρών μας και με όλη το φιλότιμο των ανθρώπων και ενισχύοντας το σύστημα υγείας αυτή την περίοδο, την αντιμετωπίσαμε, θεωρώ, καλά. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη διαχείριση της πανδημίας. Μάλιστα. Λοιπόν, για τους 37.000 νεκρούς. Επαναλαμβάνω, υπερβάλλουσα θνητότητα είναι 10%. Θα μπορούσαμε να είχαμε λιγότερο νεκρούς αν κάνατε τα πράγματα και όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι ένα γενικό φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Να μην αναφερόμαστε ούτε σε αριθμούς ούτε σε νεκρούς. Να κλείσουμε. Κύριε Σοφίου, απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, για ποιους λόγους την Κυριακή ο κριτικός να υποστηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Επειδή είναι δεδομένο ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει στο δρόμο των επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δρόμο του καινούριου μνημονίου που έχει την υπογραφή του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα είναι ακόμα, η επίθεση θα είναι ακόμα πιο δυνατή απέναντι στα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, συνολικά απέναντι στο λαό. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα δυνατό ΚΚΕ, το οποίο θα είναι η μοναδική μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, η οποία όχι απλά θα πρωτοστατήσει ώστε να μπουν εμπόδια στα όποια μέτρα ενάντια στο λαό υπάρξουν την επόμενη μέρα, αλλά θα αξιοποιήσει και την πείρα, τη θετική πείρα και την ελπιδοφόρα τη μέχρι τώρα των μεγάλων αγώνων που έχουν γίνει και έχουν δώσει κατακτήσεις. Αντιπολίτευση λοιπόν δυνατή μετά τις εκλογές και όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο κοντά μπορούμε να φτάσουμε και τη συζήτηση για την εναλλακτική πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ, που στην ουσία λέει ότι χρειάζεται μια κοινωνία η οποία θα λειτουργεί με κριτήριο το κοινωνικό όφελος και όχι το κόστος όπως είναι σήμερα και τα κέρδη. Κύριε Μαρή. Ισχυρή κοινωνία. Ισχυρή κοινωνία, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάψει ποτέ αυτό να το λέει και για να το διεκδικεί. Όπως είπα και στην αρχή του λόγου μου, ισχυρή δημοκρατία, ασφάλεια των πολιτών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αξιοπρέπεια, σεβασμός στον συνάνθρωπό μας, που είναι πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται κοινότυπα, αλλά όμως δεν είναι αυτονόητα στις μέρες μας. Και δυστυχώς θα επαναλάβω ότι μία σειρά από γεγονότα με τον πιο τραγικό τρόπο ήρθαν να μας επιβεβαιώσουν αυτά.
τα πράγματα, ότι θα πρέπει συνεχώς να τα διεκδικούμε. Οι πολίτες λοιπόν που μας ακούν από άκρη σ' άκρη σε αυτό το νησί, λοιπόν, να είναι σίγουροι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν όλο αυτό το καιρό μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πρωτοπορία της διεκδίκησης, έτσι θα παραμείνει και τώρα. Μάλιστα. Κυρία Μιλάκη, να κλείσω με εσάς. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι όλοι οι πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή, να ψηφίσουν και να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας την επόμενη μέρα, σηκώνοντας τα μανίκια, θα μας οδηγήσει μπροστά με τόλμη, με αισιοδοξία και με σταθερότητα, γιατί πραγματικά διαχειριστήκαμε πάρα πολλές κρίσεις το προηγούμενο διάστημα και καλούμαστε να διαχειριστούμε πολύ περισσότερες τα επόμενα χρόνια. Με ισχυρή λοιπόν κυβέρνηση και ισχυρό Πρωθυπουργό και με ένα βλέμμα, ναι, προς την Ευρώπη, για τους Έλληνες που κοιτάν μπροστά και επιθυμούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, όλα. Και η υγεία και η εκπαίδευση και οι μισθοί και οι συντάξεις με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μιλάκη, κυρία Μαρή, κύριε Ζωβίου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.